Και πάμε, Γιώργη μου, να δούμε μια... Αυτή είναι συρρήκνωση. Εδώ τώρα υπάρχει και καπνός και φωτιά. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, γιατί εδώ μιλάμε για περιορισμό για δεύτερη φορά στην ώρα μιας εκπομπής. Από τη συχνότητα του Μέγκα μιλάω για την εκπομπή της Αναστασίας Γιάμαλη. Είχαμε ασχοληθεί με την πρώτη μείωση που είχαν και οι δύο μεσημεριανές εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Στην πορεία είχαμε πει και για κάποια έτσι δυσαρέσκεια απογοήτευση από το Μέγκα σχετικά με την πορεία της εκπομπής της Αναστασίας Γιάμαλη. Έρχεται λοιπόν η επόμενη κίνηση από το Μέγκα. Τώρα πόση ώρα είναι αυτή η εκπομπή, παιδιά? Η εκπομπή μετά την απόφαση που πήρε το Μέγκα την τελευταία, μόλις χθες δηλαδή, από αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι 1 ώρα και 40 λεπτά. Είναι περίπου συνολικά. Καθαρός χρόνος, μία ώρα και 20 λεπτά δηλαδή. Ναι, είναι δηλαδή 4 παρα 10 με 5 και μισή. Μαζί με τα διαφημιστικά είναι ακριβώς όπως το είπες. Οπότε έχει μειωθεί αρκετά. Έγινε και μία αλλαγή αμέσως μετά με τις σειρές, γιατί και οι τρεις χάρτες που τόσο τις είχαμε συζητήσει εδώ τελικά δεν έφεραν αυτά που περίμενε το Μέγκα. Οπότε βάζει επανάληψη από δεν το ευτυχισμένο μαζί. Το θέμα είναι όμως τι θα γίνει και από εδώ και πέρα με την Αναστασία Γιάμαλη, γιατί υπάρχει μία απογοήτευση για το περιεχόμενο, μία απογοήτευση για τη συνολική εικόνα. Τι εννοείς, βρε Γιώργο, απογοήτευση για το περιεχόμενο? Δεν ξέραν τι εκπομπή θα βγει στον αέρα. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο, Ελένη, με την εικόνα που είχαν για την Αναστασία Γιάμαλη και την εικόνα την οποία παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τι έχει αλλάξει δηλαδή, Υπάρχουν κάποιες απόψεις μέσα στο Μέγκα που λένε ότι είναι, μια προσπάθεια να γίνει αντίγραφο της εκπομπής του Νίκου Ευαγγελάτου. Ενώ η Αναστασία Γιάμαλη είχε ξεχωρίσει για τελείως διαφορετικούς λόγους. Σαν στήσιμο, μιλάς, το στήσιμο είναι αυτό. Σαν στήσιμο και σαν περιεχόμενο, δηλαδή είναι αυτό που είχαμε πει ξανά, ότι θέλει το Μέγκα να βγουν μέσα από την εκπομπή κάποια αποκλειστικά, κάποια ρεπορτάζ, κάποια μεγάλα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την επικαιρότητα. Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Μα πήρανε την Αναστασία Γιάμαλη. Αλλά όλα τα εκπομπή δεν έκανε η Αναστασία Γιάμαλη. Πήρανε την Αναστασία Γιάμαλη να κάνει μια εκπομπή σε ένα τραπέζι με καλεσμένους και πολύ έντονο πολιτικό σχόλιο. Το οποίο είχε... κατέχει και πάρα πολύ καλά. Ναι, το οποίο είχε και μια μεγαλύτερη ελευθερία, η οποία είναι η αλήθεια ότι σε μικρότερα κανάλια υπάρχει ακόμα περισσότερο, εξού και συνδέω για το ποιο κανάκι θέλει να πάει στο Μακεδονία να πλώνει τις εκπομπές και να λέει αυτά που θέλει και όπως θα θέλει. Αλλά βέβαια το Μακεδονία είναι όμορφο σαν τέτοιο. Ναι. Θέλω να πω ότι πήραν λοιπόν την Αναστασία Γιάμαλη που έκανε κάτι πολύ συγκεκριμένο και πολύ επιτυχημένο και την βάζουν σε ένα λίγο διαφορετικό καλούπι. Να κάνει κάτι λίγο διαφορετικό. Τώρα το να λες μετά από ένα μήνα, δεν μου αρέσει αυτό που κάνεις. Και εμένα, παιδιά, συγγνώμη, αλλά και εμένα μου φαίνεται λίγο. Είναι πολύ πρόωρο. Όπως αντιλαμβάνεστε, αν τα νούμερα τηλεθέασης ήταν άλλα, δεν θα ενοχλούσε κανέναν ούτε το περιεχόμενο της εκπομπής, ούτε το αν ή δεν έχει βγάλει. Αν τα νούμερα τηλεθέασης ήταν άλλα. Δεν θα ενοχλούσε κανέναν. Ναι, αλλά παίρνεις, κάνεις μια μεταγραφή. Και αυτό δεν είναι τώρα μόνο για την Αναστασία Γιάμαλη και για αυτή την εκπομπή. Βέβαια, θα μου πεις, το ξέρεις ότι τόσα χρόνια στη δουλειά αυτό ισχύει. Κάνεις μια μεταγραφή, έχεις κάποιες προσδοκίες. Στείνεις μια νέα εκπομπή, ένα νέο πρόσωπο. Αυτό το πράγμα, το εγχείρημα, θέλει και λίγο υπομονή. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι είναι μέρα μπαίνει με να βγαίνει το ταμείο, τι γράφει και τι ξεγράφει και το ζήτα τι λέει. Από την άλλη πλευρά, αν δεν θες να ρισκάρεις, άσε και τον άνθρωπο εκεί που είναι. Και θέλει και διπλή υπομονή. Μην του χρεώνεις και μια αποτυχία και μην τη χρεώνεις και εσύ. Θέλει και διπλή υπομονή, γιατί το λέγαμε καιρό. Πάνε να ανοίξουν μια ζώνη που δεν υπήρχε. Ακριβώς. Θέλει πολύ υπομονή το να βάλεις βαριά ενημέρωση απόγευμα Σαββατοκύριακου που ο κόσμος έχει συνηθίσει να βλέπει ταινίες, τον Τάσο Δούση, την οικογενειακό, το μπαγυρικές κτλ. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι και η Αναστασία Γιάμαλη είναι η πρώτη της επαφή, επικοινωνία, σύσταση με το ευρύ κοινό. Μπορεί να ήταν διαπρέπειος δημοσιογράφος και να διέπρεπε και στην εκπομπή που έκανε πέρσι. Και εγώ τη χάζευα και την θαυμάζω για τον λόγο της και για τις τοποθετήσεις της. Από την άλλη πλευρά. Στο ευρύ κοινό θέλει κάποιο χρόνο. Εγώ διαφωνώ στο ευρύ κοινό, γιατί είχε γίνει πάρα πολύ viral πολύ καιρό, πάνω από 1,5 χρόνο στα social, που σημαίνει ότι όλοι την ήξεραν. Όλοι ήξεραν ποια είναι η Γιάμαλη και νομίζω ότι προσέμεναν. Για παράδειγμα, δεν την ήξεραν. Θα σου πω, γίνεται όντως στα social, απλά για το πώς είναι ως παρουσιάστρια και τι παρουσιάζει. Είναι ένα viral video. Δεν σε καθιστά. Όχι, δεν ήταν ένα viral video. Ήταν πολλά. Ήταν ένα πρόσωπο, παιδιά, από τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι νερό την εμπειρία της και την παρουσία της. Λέω όμως ότι σε ένα μεγάλο σταθμό. Έχει 1,5 μήνα η γυναίκα που έχει πάει, παιδιά. Πρέπει να εδρεωθεί. Και σε δηλαδή, μια ζώνη πεθαμένη. Νομίζω εγώ, Γιώργο, δεν καταλαβαίνω την επιμέλεια και του περιεχομένου. Τη χρεώνεται η Αναστασία Γιάμαλη.
Ή έχει να κάνει με το ενημερωτικό κομμάτι του σταθμού. Ποιος γράφει στους τίτλους τέλους επιμέλεια. Καλός ή κακός. Όπως ξέρετε, συνήθως ο κεντρικός παρουσιαστής χρεώνεται και τις επιτυχίες κατά μεγαλύτερο μέρος και τις αποτυχίες. Οι άλλοι τι κάνουν. Αλλά στην περίπτωση. Όχι, δεν χρειάζεται. Στην επιτυχία είναι ο παρουσιαστής, στην αποτυχία. Στην αποτυχία αυτή είναι η άλλη. Αντίστροφα. Εντάξει, οκ. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θέλει. Να την κάνουμε όμως. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, νομίζω ότι επειδή ακριβώς το κίνητρο για αυτή τη μεταγραφή ήταν η προσωπικότητα της Αναστασίας Γιάμαλη, σίγουρα είναι αυτό το θέμα ότι αυτό δεν έχει φανεί ακόμα, όπως το γνωρίζαμε τουλάχιστον στη συγκεκριμένη και στη εκπομπή. Μία ώρα δεν μπορεί να ανθίσει, νομίζω. Τώρα, σίγουρα. Α, μία και στα πέντε λεπτά, αν θέλει να ανθίσει κάτι, είναι αν θέλει λίγο χρόνο. Νομίζω. Εγώ αναρωτιέμαι, είναι άλλο το πρόσωπο, δηλαδή έχει άλλη τοποθέτηση στα πράγματα, άλλη προσωπική. Όχι, δεν έχει αλλάξει η ίδια. Την δηλαδή ίδια είναι σαν να πήρε εμένα που έλεγα από το να πω τον καιρό να με βάζει να πω ειδήσεις. Όχι, όχι, όχι. Είναι την τέτοια η διαφορά, όχι, όχι. Είναι. Δεν έχει, η μόνη διαφορά είναι ότι δεν είναι σε τραπέζι με καλεσμένους όλη την ώρα. Τι βάζω σε ένα τραπέζι με καλεσμένους. Το ίδιο και επίσης αυτά που λέει είναι τα ίδια. Δεν έχει αλλάξει. Ενώ δεν έχει αλλάξει. Γιώργο, αυτή τη στιγμή η ψυχολογία της Γιάμαλη ποια είναι? Γιατί πριν ένα μήνα. Ένα μήνα συζητάμε ότι ένα στέρι πέφτει, ότι οι πτήσεις τηλεθέσεις είναι πολύ χαμηλές, ότι προσπαθούν να κάνουν στο ΜΕΚΑ των Νοτικές ενέσεις στην εκπομπή της. Η ίδια πώς το διαχειρίζεται όλο αυτό? Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτή η κίνηση που έγινε από το ΜΕΚΑ τώρα δεν είναι μια κίνηση που την ευχαρίστησε, ούτε μια κίνηση που της δίνει έτσι, μια άνεση και μια, να κινηθεί πιο άνετα το επόμενο διάστημα. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι πιέζονται λίγο περισσότερο τα πράγματα πια και καθώς πηγαίνουμε προς τα Χριστούγεννα, όπου ολοκληρώνεται και το πρώτο μέρος της σεζόν, γιατί όλοι επιθυμούν στο πρώτο φινάλε να έχουν μια καλή εικόνα. Τα νούμερα ποια είναι, βρε Γιώργο μου, έτσι? Είναι μονοψήφια. Μονοψήφια. Πριν αυτή η ζώνη στο σταθμό αυτό, τι έκανε? Έκανε διψήφια? Όχι. Όχι, αλλά, ναι, αλλά τι έπαιζε πέρσι και πρόπερσι εκείνη την ώρα? Κάτι που του κόστιζε μηδέν. Πέρσι υπήρχε μόνο μία εκπομπή τα προηγούμενα χρόνια, η οποία τελείωνε λίγο πιο αργά σε σχέση, ενώ του Κώστα Τσουρού τελείωνε λίγο πιο αργά από την ώρα που τελειώνει σήμερα, αλλά δεν έφτανε μέχρι την ώρα της Γιάμαλη και επαναλήψεις. Οπότε αυτή τη φορά. Άρα κόστος μηδέν. Ναι, το κόστος μηδέν και τηλεθέαση 8 είναι πολύ καλύτερο από το κόστος Χ και τηλεθέαση 8. Ακριβώς. Ναι, το καταλαβαίνω κι εγώ, αλλά εκεί θα πρέπει να το καταλαβαίνουν και αυτοί που το παίρνουν μια απόφαση ότι το τηλεθέαση 8 για μια εκπομπή καινούρια μπορεί να θέλει και κάποιο χρόνο για να γίνει. Εντάξει, μα ξέρουν οι άνθρωποι, φανταζομαι, εμπειρία είναι, ξέρουν. Εγώ δεν θεωρώ ότι δεν θα τη δοθεί όλο το χρόνο υπομονή. Τώρα, εμείς το αναμοχλεύουμε. Θεωρώ ότι όταν κάνεις κινήσεις, δείχνει ότι το παλεύεις. Εμείς δεν λέμε ότι θα γίνει κάτι κακό. Λέμε ότι υπάρχει μία μείωση του χρόνου της εκπομπής. Μα αυτό δείχνει ότι το κανάλι το παλεύει. Για δεύτερη φορά σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα. Άρα δείχνει ότι το παλεύουν. Κάτι κάνουν, το κόβουν, το ράβουν, το αυτό. Αν το αφήσεις κάτι να σούρνεται, σημαίνει ότι το αφήνεις. Ενώ βγάλε χάριτες, βάλε χάριτες, κόψε Τσουρό. Νομίζω για τον Κώστα Τσουρό η αλλαγή που κόπηκε τον βοήθησε, νομίζω. Δεν ξέρω αν τον βοήθησε. Μία μέρα είναι έτσι, μία μέρα είναι αλλιώς. Ναι, γιατί καμιά φορά είναι διαπιστώσει ότι στην εκπομπή υπάρχει ένα προβληματικό συγκεκριμένο κομμάτι, να το βγάλεις απ' έξω και να αυξήσεις το μέσο όρο σου με τη μικρότερη διάρκεια της εκπομπής, μπορεί να είναι και καλύτερο σαν αποτέλεσμα. Και, λογικό είναι. Και θυμίζω και την προέκταση όλου αυτού, που είναι και η σειρά που ακολουθεί, που δεν έχει δώσει, δεν έχει ανεβάσει καθόλου τα νούμερα. Τώρα ήταν από αυτό ήταν τρεις χάρτες. Τώρα θα είναι πάντα ευτυχισμένοι μαζί. Τώρα θα είναι το ευτυχισμένοι μαζί και ακολουθεί η Μαρία Μπεκατόρου, της οποίας επίσης θέλουν να τονώσουν το LinkedIn, έτσι, γιατί είναι το τσέιζο και το. Γιατί είναι και πολύ πετυχημένη η Μαρία όλα τα χρόνια στο Μέγκα. Λοιπόν, αν ο Τελεία παρακολουθούμε τις εξελίξεις.